Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Αν και όλοι υποστήριζαν πως οι εργασίες για την αξιοποίηση της επένδυσης του ελληνικού θα ξεκινούσαν μέσα στο 2017 και νέα εμπόδια προκύπτουν, με αποτέλεσμα να μιλάμε πλέον για έναρξη εργασιών μέσα στο 2018. Πολλά έχουν μείνει πίσω λοιπόν, για να δούμε που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Μαζί μας η Ελένη Μπότα, δημοσιογράφος του insider.gr. Ελένη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Η συζήτηση για την αξιοποίηση του ελληνικού έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια, από το 2001, οπότε και μεταφέρθηκε ο χώρος του αεροδρομίου στα Σπάτα. Πολλά ήταν τα σχέδια που έχουν πέσει στο τραπέζι για την αξιοποίηση της έκτασης. Κανένα δεν προχώρησε, και αυτό γιατί υπήρχαν είτε αντιδράσεις είτε και έλλειψη κονδυλίων. Τώρα πλέον η έκταση έχει περάσει στη Lambda Development. Όμως τα εμπόδια, η επένδυση δεν έχει προχωρήσει και τα εμπόδια είναι πολλά. Ένα ακόμη που τέθηκε ήταν χθες από 18 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι έθεσαν θέμα χωροθέτησης αρχαιολογικών χώρων που ενδεχομένως επηρεάσει κατά πολύ την φύση της όλης επένδυσης. Να μην ξεχνάμε ότι στελέχη της κυβέρνησης αντιδρούν στην αξιοποίηση του ελληνικού και θέτουν διάφορα θέματα. Πέρα από αυτό όμως, υπάρχουν και πολλές εκκρεμότητες που πρέπει να γίνουν για να προχωρήσει η επένδυση, και έχουν να κάνουν με τη ρύθμιση πολεοδομικών θεμάτων, υπογραφή κοινών υπουργικών αποφάσεων. Έχουμε έναν διαγωνισμό που δεν έχει γίνει ακόμη και αφορά τη χορήγηση άδειας καζίνο στο ελληνικό. Και το τελευταίο, έχουμε ακόμη την αναβάθμιση των συγκοινωνιακών υποδομών του ελληνικού, δηλαδή αναβάθμιση της Ποσειδόνος και της Βουλιαγμένης. Πρέπει να έχουμε επέκταση του τραμ, του μετρό, και πρέπει να υπάρξει και σύνδεση με το Ελευθέριος Βενιζέλος, προκειμένου να έχουμε μια απευθείας πρόσβαση από και προς την επένδυση. Εντάξει, δεν είναι και λίγα όλα αυτά. Να πούμε λίγο και τι περιλαμβάνει το σχέδιο αξιοποίησης του ελληνικού. Το σχέδιο αξιοποίησης του ελληνικού, αν και το Master Plan δεν το έχει καταθέσει ακόμη η Λάμδα, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες του Insider, προβλέπει τη δημιουργία οικιστικών ζωνών, προβλέπει εμπορικά κέντρα, ξενοδοχειακές μονάδες και επίσης ένα μεγάλο μητροπολιτικό πάρκο. Κυρίως όμως, όσο αφορά το... και να μην ξεχάσω, υπάρχουν και γραφειακοί χώροι, θα προβλέπεται και επίσης ένα πολύ μεγάλο ενιδρίο. Όσο αφορά το οικιστικό κομμάτι, προβλέπεται η δημιουργία 7 ζωνών κατοικίας, τα οποία θα προβλέπει 5.000 κατοικίας, δημιουργία 5.000 κατοικιών. Όσο αφορά τις τιμές, και εδώ είναι το ενδιαφέρον, πληροφορίες λένε ότι οι τιμές πώλησης των κατοικιών αυτών θα είναι 15.000 ευρώ το τετραγωνικό. Άρα θα απευθύνεται σε αγοραστές υψηλών εισοδημάτων και βέβαια ξεφεύγει από όλα τα δεδομένα των γύρω περιοχών. We'll be right back.